Κίκη, στις προηγούμενες χρονιές σχολίαζε το MasterChef μέσα από Twitch. Είναι η πρώτη φορά. Και εγώ αυτή την αίσθηση είχα, αλλά δεν ήμουν σίγουρη, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Άρα είναι η πρώτη φορά που έγραψε ο νέος είναι ωραίος. Ναι, νομίζω γιατί ότι όμως. Ότι κάτι είδε στο Βαρθαλίτη, εγώ πιστεύω. Άρα ήθελε να γράψει κάτι θετικό. Ναι, εγώ νομίζω άρεσε. Ότι απλά επειδή νιώθει μια σιγουριά, ότι πια είναι καθιερωμένος, σχολίασε. Ενώ όσο πιο παλιά θυμάσαι του κάναμε και πλάκα που του λέγαμε τώρα βγαίνει ο επόμενος μάστερ τελείωσης και τέτοια που κάναμε πλάκα δηλαδή. Τώρα που νιώθει ότι είναι σε άλλο, είναι στο απειρόβλητο, νιώθει και την άνεση να σχολιάσει, να πει ένα καλό. Γιατί πέρυσι την ένιωθε, Ευρύ Δημήτρη. Παιδιά, ο Βαρθαλίτης είναι ένα τύπο ο οποίο, εσεί που ξέρετε και τον Άκη πάρα πολύ καλά και από κοντά, ταιριάζει πολύ στο στυλ του Άκη. Άρα, μήπω είναι το συγκεκριμένο άτομο που του έβγαλε τη διάθεση. Α, κάτι θα δούμε κάτι. Να έχει ατάκα, είναι ένα εδώ λαϊκό παιδί. Και το tweet του και απαντάει. Τι κάνουμε, γεια σας, να είστε καλά ψυχούλες μου. Πώς είστε. Είμαι τέλεια, ευτυχισμένος. Καταφέρατε να κάνετε φιλίες μες στο παιχνίδι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στίγμα που καταφέραμε. Να είστε καλά για όλα. Την αγάπη μας στον κόσμο, μόνο αυτό, την αγάπη μας. Πώς νιώθετε μετά τον τελικό. Εξαιρετικά νομίζω φαίνεται. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Το ξέρετε κι εσείς. Αφήσουμε και λίγο να το ζήσουμε έτσι λίγο πιο. Αυτό είναι το παραπονάκι, το φυσικό που πρέπει να έχουμε εμείς τώρα που προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας και βλέπουμε αυτό εδώ πέρα. Το ιδιαίτερο με εσάς είναι ότι. Που δεν το έχουμε δει. Ότι συμφωνήσατε και για το έπαθλο. 50-50. Ό,τι λέμε δεν ξελέμε. Εμείς οι δύο ό,τι λέμε θα το τηρήσουμε από εδώ και πέρα και γι' αυτό δεν θέλουμε να λέμε κάτι το οποίο στο μέλλον δεν ξέρουμε αν ισχύει. Μέχρι εδώ που είμαστε, αυτά που λέμε ισχύουν. Από εδώ και πέρα θα τα ξανασυζητήσουμε όλα. Πώς ένιωσες με το σχόλιο του Άκη Πετρετζίκη, που είπε ωραίος ο νέος. Ψυχούλα ο Άκης Πετρετζίκης. Είναι μια κατηγορία μόνος του. Όλοι το θαυμάζουμε. Αυτό το κομμάτι το κάνει μοναδικά. Δεν θέλω να γίνω Άκης Πετρετζίκης, γιατί δεν μπορώ. Κανείς δεν μπορεί. Αυτό ήταν, παιδιά, καινούργια στα αυτό είδες. Θέλω να είναι χαρακτήρας του. Να δείξουμε τι είμαστε και αν αξίζουμε να μείνουμε στην επικαιρότητα για πολύ καιρό, γιατί ένα κύμα πολύ εύκολα πέφτει. Πρέπει να μείνουμε καβάλα σε αυτό. Για να δώσω το παιχνίδι, είχατε προτάσεις. Κάτι έχουμε κι εμείς, σαν ψυχούλες κι εμείς. Και εμείς έχουμε ανάγκη να δουλέψουμε, παιδιά. Πώς νιώθεις εσύ? Όλα καλά, όλα καλά. Απίστευτη στήριξη του κόσμου, αλλά πρέπει να βγούμε στην αγορά. Δεν μπορούμε να μείνουμε τώρα μετά το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το σεβόμαστε, το αγαπάμε, το χτιμούμε. Αλλά τώρα πρέπει να βγούμε να δουλέψουμε για να δείξουμε ακριβώς ποιοι είμαστε. Στο μαγαζί εδώ δουλεύει ο προηγούμενος νικητής του MasterChef. Ναι, είδωλο. Ήρθατε να τον δείτε σήμερα? Νομίζω απουσιάζει ο Μανώλης. Ήρθαμε να δούμε το σεφ. Εγώ φεύγω, πάω Κύπρο. Θα επιστρέψεις. Θα επιστρέψω, στην οικογένειά σου, εννοείται. Να το γιορτάσετε παρέα. Σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί νίκη ήταν έτσι αλλιώς. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα για μένα. Έχω κερδίσει έναν άνθρωπο που ήταν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή. Αυτό.